να ξαναξεκινήσουν τα της Ελλάδας τα παιδιά? Γιατί εγώ το έχω ακούσει, δεν έχετε αναφερθεί σε αυτό, ούτε έχετε πάρει θέση, όμως δεν μπορείτε να μην απαντήσετε. Κοίτα, μπορώ να σου πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Θα σε περιμένω μέχρι γη να σταματήσει. Έχετε μιλήσει όμως με κάποιον από... Έχουμε μιλήσει με κάποιους συμπροταγωνιστές μας. Με ποιους? Έχουμε μιλήσει με τον Δημήτρη τον Φραγκιόγλου, με τον Νίκο τον Αλεξίου. Ναι, μην ανησυχείς, σου λέω. Σίγουρα θα πάρω άδεια. Όχι, δεν θα πάρουν όλοι. Έλα, κλείσω το τηλέφωνο, θέλω να πάρω την Κετούλα. Μόνο εγώ θα πάρω. Βέβαια, κάποιες συνθήκες πρέπει να τηρηθούν, πρέπει να είναι οι ίδιοι. Ναι, αλλά πώς θα δικαιολογηθεί, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Δηλαδή, πια φαντάρι, δεν γίνεται. Δικαιολογείται στην τέχνη, όλα δικαιολογούνται. Ναι. Στην τέχνη, όλα δικαιολογούνται. Μπορεί να γίνει μια επιστράτευση, μπορεί να κάνω εγώ τον κάκαλο. Εσύ, Ντάλλας, δεν πιστεύω να θέλεις πενταήμερη εορταστική. Όχι, κύριε διοικητά. Μπράβο, παιδί μου. Δεκαήμερη θα ήθελα. Γιατί δεκαήμερη εσύ? Για να ξεκουραστώ λίγο, θύε. Να σε κουράσαμε, Σκαλός! Με τον κύριο Βέζο. Ή να κάνω εγώ το χλαπάτσα, ας πούμε. Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω, κάπως περίεργο. Περίεργο, αλλά γιατί μπορεί να πάρουμε άλλες υποστάσεις, άλλους χαρακτήρες. Κάτι από όλα αυτά τα χρόνια, κάποιο περίεργο περιστατικό με κάποια θαυμάστρια? Δεν θυμάμαι. Σίγουρα. Και να σκίσουμε καμιά μπλούζα και ένα αυτό. Όχι μόνο μπλούζα, και νυχτικό.